Usually we don't beginning well the games. Συνήθως δεν ξεκινάμε καλά τα παιχνίδια. We give the opportunity for the opponents. Δίνουμε ευκαιρίες στους αντιπάλους. And today we do the same. Και σήμερα κάναμε το ίδιο. I remember game like Olympiacos. When we play against Olympiacos, when we play against Tripoli, when we play against Udinese. Today. Θυμάμαι παιχνίδια όπως αυτό εναντίον του Ολυμπιακού, εναντίον της Τρίπολης, εναντίον της Ουντινέζε, το σημερινό. Really it's a problem for us and I have to find the answer. Why? Σίγουρα είναι ένα πρόβλημα γιατί έγινε και σήμερα αυτό και πρέπει να βρούμε την απάντηση, να ρωτηθούμε γιατί και να βρούμε την απάντηση. Three of this game was in our stadium in Tumba. Τα τρία από αυτά τα παιχνίδια ήταν στο γήπεδό μας, στην Τούμπα. Sure that we have a good reaction after, but sometimes it's too late. When it's 0-3, for example, it's too late. Σίγουρα κάποιες φορές έχουμε καλή αντίδραση μετά, αλλά όταν ας πούμε το παιχνίδι μπορεί να γίνει 0-3, είναι πάρα πολύ αργά. Κάποιες φορές είναι πολύ αργά. So today we miss, I don't know exactly, 20 minutes, 25 minutes. Σήμερα χάσαμε από το παιχνίδι 20-25 λεπτά, δεν ξέρω ακριβώς. And after this period we we take easy, step by step, the power to other side, to our side. Και σήμερα μετά από αυτό το διάστημα, σιγά-σιγά, βήμα-βήμα, καταφέραμε και γυρίσαμε το παιχνίδι προς την απέναντι πλευρά. During this game, in the first time, sure, we saw a lot of very simple technical mistakes from both sides. Σχετικά με το παιχνίδι, στο πρώτο ημίχρονο είδαμε πολλά, πάρα πολλά, απλά, εύκολα λάθη σε επίπεδο τεχνικής και από τις δύο ομάδες. I don't know what the nervosity, what the depression, I don't know exactly, because the pitch it was good and we have to say bravo for this this town, for this club to have this stadium and this pitch. Πιθανότατα να ήταν η νευρικότητα ή η πίεση που είχε το παιχνίδι, γιατί κατά τα άλλα το γήπεδο είναι ένα πολύ καλό γήπεδο και πρέπει να πούμε συγχαρητήρια στην πόλη και στην ομάδα που έχουν ένα τέτοιο αγωνιστικό χώρο. Sure, their striker, international striker, he can win with the head balls. But even in this way, the goal what he suffered really put me nervous. Σίγουρα ο επιθετικός της που είναι διεθνής επιθετικός μπορεί να πάρει κάποιες κεφαλιές από τους αντιπάλους του, αλλά ο τρόπος με τον οποίο δεχτήκαμε τον goal με έκανε να νευριάσω πραγματικά. Why the second ball can find somebody free in 7-8 meters? We have to speak about this with my players. Γιατί η δεύτερη παλιά, η παλιά μετά την κεφαλιά, βρήκε έναν συμπαίκτη του στα 7-8 μέτρα απόσταση και αυτό πρέπει είναι κάτι που πρέπει οπωσδήποτε να συζητήσουμε με τους ποδοσφαιριστές του. I think that in second half our domination was very important. Πιστεύω ότι στο δεύτερο ημίχρονο η κυριαρχία μας ήταν πάρα πολύ σημαντική. I think that our physical presence was much more important. Επίσης ήταν πάρα πολύ σημαντική η παρουσία που είχαμε στο κομμάτι της φυσικής κατάστασης της. I think that physically this team suffered a lot of in the second half. Νομίζω ότι από δυνάμεις υπέφερε πολύ στο δεύτερο ημίχρονο αυτή. After this reason, I think that to draw, to score, even if it's by a corner, was a normal. What was normal after what I saw during the second half. Γι' αυτό και πιστεύω ότι το να σκοράρουμε, να ισοφαρίσουμε, έστω και αν προήρθε από ένα corner, ήταν κάτι που έπρεπε να γίνει με βάση την παρουσία στο δεύτερο ημίχρονο. Sadly, we make sometimes decisive technical mistakes in even in the 16 with the control. A good control can give to you the situation to finish your action. Sadly, we miss few situations in this way, and in the end, it's 1-1.
Σίγουρα στο τέλος, ακόμη και στα δικά τους 16 μέτρα, στη δική τους περιοχή, κάναμε αποφασιστικά λάθη, όπως κάποια κοντρόλ ή κάποιες ενέργειες που αν τις κάναμε καλύτερα θα μπορούσαμε να βάλουμε και άλλο γκολ. Οπότε δυστυχώς το αποτέλεσμα έληξε ένα. We are not happy, and then I say we. I think the players, we are the players, the technical staff. The guys who are around our team, we are not really happy with our game, with the prestation, what we do. Σίγουρα δεν είμαστε ευχαριστημένοι και όταν λέω εμείς εννοώ τους ποδοσφαιριστές, το τεχνικό επιτελείο, τους ανθρώπους γύρω από την ομάδα, δεν είμαστε ευχαριστημένοι με την παρουσία που είχαμε μέσα στο παιχνίδι. But one point is one point. Αλλά ένας βαθμός outside. Είναι ένας βαθμός εκτός έδρας. And I have to say, if something was positive in this game, our reaction was really very positive. Against a team who have a lot of character, and I don't understand why they are in this difficult situation. Και αν κάτι υπάρχει θετικό από το σημερινό παιχνίδι, είναι η αντίδρασή μας μετά το γκολ που δεχτήκαμε απέναντι σε μια ομάδα που έδειξε ότι έχει δυνατό χαρακτήρα και πραγματικά αναρωτιέμαι γιατί βρίσκεται σε αυτήν τη βαθμολογική θέση. I think that if they play in this way, they have to go up. Πιστεύω ότι αν συνεχίσουν να παίζουν με τον ίδιο τρόπο, λογικά θα ανέβουν βαθμολογικά. Okay, ευχαριστώ. Γνωρίζαμε σήμερα ότι θα είχαμε δύσκολη δουλειά απέναντι στον ΠΑΟΚ. Πιστεύω ότι φέραμε το παιχνίδι εκεί που θέλαμε. Αλλά δυστυχώς με αυτές τις ομάδες τη μία αδράνεια σε ένα στημένο την πληρώνεις σχεδόν πάντα. Δεν μπορώ να έχω παράπονο από την προσπάθεια που έγινε από τους ποδοσφαιριστές μας. Νομίζω ότι αν μια ομάδα άξιζε να κερδίσει ήμασταν εμείς. Ο ΠΑΟΚ, αν θυμάμαι καλά, ουσιαστικά μια φάση είχε σε όλο το μάτς. Είναι μια ομάδα η οποία στο επιθετικό κομμάτι είναι με πολύ καλή οργάνωση, πολύ καλή τελική πάσα. Σήμερα αυτά έλειψαν από το παιχνίδι του ΠΑΟΚ και έλειψαν εξαιτίας της δικής μας, πιστεύω, απόδοσης. Υπήρχε διαφορά του πρώτου με το δεύτερο ημίχρονο. Αυτό είναι κάτι που είχα πει και μετά τη Ξάνθη, πρέπει να μάθουμε σαν ομάδα να διαχειριζόμαστε καλύτερα κάποιες καταστάσεις. Σήμερα δυστυχώς δεν τα καταφέραμε, αλλά η προσπάθεια συνεχίζεται. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον κόσμο για την συμπαράσταση που είχαμε σήμερα. Δεν υπάρχει, κοιτάξτε, δεν υπάρχουν τέτοιου είδους αποφάσεις, έτσι κακά τα ψέματα. Εμείς, κατά κάποιο τρόπο, είμαστε μια ομάδα που σας είπα, που ξεκινήσαμε και το σημερινό παιχνίδι, στην κυριολεξία με το πιστόλι στο κρόταφο, έτσι, γνωρίζοντας το αποτέλεσμα των Ιωαννίνων. Πρέπει να πάρετε υπόψη σας και αυτούς τους παράγοντες σε έναν αγώνα. Δεν υπήρχε καμία οδηγία να γυρίσει η ομάδα πίσω. Η οδηγία ήταν να συνεχίσουμε να είμαστε σωστά τοποθετημένοι στον αγωνιστικό χώρο. Ίσως χάσαμε κάποια μέτρα, αυτό είναι γεγονός, αλλά αυτό οφείλεται πιο πολύ στη πίεση που δέχονται οι παίχτες, η ψυχολογική πίεση για το αποτέλεσμα. Αν προσέξατε, για παράδειγμα, όπως κλείσαμε καλά, ίσως έναν από τους καλύτερους πασέρ στο πρωτάθλημα, στο πρώτο ημίχρονο, τον Γκαρσία, έτσι το ίδιο συνέβη και στο δεύτερο ημίχρονο. Απλά ήρθαμε λίγο πιο πίσω, αλλά ουσιαστικά δεν θυμάμαι, εκτός από μία περίπτωση, απέναντι σε μια ομάδα που έχει έναν μέσο όρο πολύ ικανοποιητικό και σε γκολ και σε τελικές προσπάθειες, δεν δεχτήκαμε κάποια φάση. Δεν υπήρχε κάποια τέτοια αποφασία. Αυτό εδώ και αρκετές αγωνιστικές έχουμε πει ότι θα είναι μια συνεχής μάχη μέχρι το τέλος. Αυτό δείχνει. Το θέμα είναι ότι σε αυτού του είδους τις καταστάσεις χρειάζεται χώρια από το τεχνικό κομμάτι, χρειάζεται και δύναμη ψυχική. Πιστεύω πάρα πολύ στην ομάδα. Το βλέπετε και εσείς οι ίδιοι
Το είδατε σήμερα απέναντι σε μια τόσο μεγάλη ομάδα και ποιοτική ομάδα ότι μπορεί να ανταπεξέλθει. Πλέον όμως τα πάντα εξαρτώνται πιο πολύ από την δύναμη που θα δείξουμε την ψυχική, πιστεύω, στη συνέχεια. Κοιτάξτε, εμφανίζουμε, πιστεύω, σαν ομάδα αρκετές αλλαγές από τις πρώτες μέρες που ήρθα στην ομάδα. Αλλαγές, δηλαδή, στο ότι δεν δεχόμαστε και πολύ εύκολα πλέον αντεπιθέσεις, κάτι που ήταν ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα του παιχνιδιού. Η αμυντική λειτουργία γενικά της ομάδας έχει αρχίσει και μπαίνει σε ένα καλό επίπεδο. Το δύσκολο, αλλά ίσως όχι τόσο δύσκολο, είναι αυτό που φαίνεται ότι όλα τα παιχνίδια είναι με μεγάλες ομάδες, έτσι, αλλά καμιά φορά αυτό είναι και καλό. Γιατί κακά τα ψέματα και οι παίχτες περιμένουν με ανυπομονησία τέτοιου είδους παιχνίδια. Είναι γεγονός αυτό. Και σίγουρα, όπως είπα και προηγουμένως, θα κριθούν πάρα πολλά πράγματα στις ψυχικές δυνάμεις που θα έχουμε. Άμα αναλογιστούμε ότι στο πρώτο ημίχρονο ο Πανετολικός μέχρι να βάλει τον γκολ ήταν καλύτερος από εμάς και εμείς κατά τη διάρκεια, αν και όπως είπατε δεν κάναμε τη μεγάλη ευκαιρία, αλλά είχαμε τον έλεγχο του παιχνιδιού, προσπαθήσαμε να πετύχουμε κάποιο γκολ. Ήμασταν τυχεροί γιατί στο τέλος, από μια στιγμένη φάση, βάλαμε τον γκολ. Αλλά θεωρώ ότι το αποτέλεσμα είναι δίκαιο, γιατί κάθε μια ομάδα είχε το δικό της ημίχρονο και προσπαθήσαμε και οι δύο ομάδες για το καλύτερο. Και γι' αυτό θεωρώ ότι και το αποτέλεσμα είναι το 1-1, είναι και για τις δύο ομάδες το πιο δίκαιο από όλα. Τι βλέπεις για τη συνέχεια του πρωταθλήματος? Εμείς ο στόχος μας είναι να μπούμε στα play-off. Και από τη στιγμή που θα επιτευχθεί αυτός ο στόχος, θα πρέπει να μαζέψουμε όσους περισσότερους βαθμούς μπορούμε. Από εκεί και πέρα, ευχηθούμε καλή επιτυχία στον Πανετολικό για τη συνέχεια. Υπάρχει κάτι που θα μπορούσατε να βελτιώσετε στην απόδοσή σας στους εναπομείνοντες αγώνες? Όπως στη ζωή και στο ποδόσφαιρο, δεν μπορείς να θεωρείς τίποτα δεδομένο και θα πρέπει συνέχεια να βελτιώνεσαι και να γίνεσαι καλύτερος. Δυστυχώς, εμείς, αν και είχαμε φτάσει σε ένα καλό σημείο, δύο αγώνες, γιατί και ο σημερινός δεν είμαστε όπως θα έπρεπε να είμαστε, θεωρώ ότι μείναμε λίγο πίσω. Αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Εφόσον μέσα play-off θα πρέπει να είμαστε εκεί όπως πρέπει για να πετύχουμε το στόχο μας. Και θεωρώ ότι θα πρέπει να προσπαθήσουμε πάρα πολύ έτσι να γίνει αυτό. Ο προπονητής σου είπε ότι ο Πανετολικός με βάση την απόδοση τη σημερινή του δεν θα πρέπει να βρει αυτή τη βαθμολογική διασυμπερίζηση. Αυτή την άποψη? Ναι, συμφωνώ. Αλλά θα πρέπει να σκεφτεί και ο Πανετολικός για ποιο λόγο είναι σε αυτή τη θέση. Γιατί από τη στιγμή που παίζει με μια μεγάλη ομάδα όπως είναι ο ΠΑΟΚ, θεωρώ καλά, τουλάχιστον τακτικά, για ποιο λόγο να μην το κάνει αυτό και με τις μικρότερες ομάδες? Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να λύσουν οι υπεύθυνοι του Πανετολικού. Όχι, αυτό δεν είμαι υπεύθυνος. Εγώ είμαι υπεύθυνος. Κυρίως δεν το έκανε με τις ομάδες που έχουν τον ίδιο στόχο. Ναι, αλλά έχει τη δυνατότητα να το κάνει πάλι με το πρόγραμμα που έχει, να κάνει την υπέρβαση για να σωθεί. Ευχαριστούμε πολύ.